η όλη διαδικασία εκινείται σε λαθρεμένη βάση. Ξέρετε, οι Αθηναίοι, όταν ένα θέμα δεν το θέλουν οι τοπικές κοινωνίες, όπως είναι ο ΤΑΠ ή όπως είναι και το LNG, τι κάνουν, χρονοτριβούν με διάφορες επιτροπές και διάφορες ενημερώσεις, ώστε οδηγούνται σε μια καταληκτική ημερομηνία. Οπότε έρχεται ο υπουργός και λέει: δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. 10 του μηνός, εγώ θα υπογράψω. Υπογράφει, τελειώνει. Και τώρα τι υπέγραψε, εγώ δεν κατάλαβα. Ο Βανιάρης, 10 του μηνός, τι υπέγραψε, ποια όδευση. Για ποια όδευση μιλάμε για τον ΤΑΠ. Δεν μιλάει. Δεν ξέρει κανείς. Άρα η περιβαλλοντική όλη όμως πρέπει να προηγηθεί η όδευση για να δούμε σε ποια περιοχή πρέπει να βγούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περιβαλλοντικούς όρους και μετά να βρούμε ποια θα είναι η πορεία του αγού. Και αυτό είναι ένα παραμυθάκι των Αθηναίων. Δεν θέλω να πω τις κρίσεις μου για τους βουλευτές, γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι δεν συμφωνείτε μαζί μου. Θέλω να συμφωνείτε τουλάχιστον σε κάποια πράγματα, ότι δεν έγιναν οι κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Ξέρετε, όταν θέλεις ένα θέμα να μην το λύσεις, κάνεις μια επιτροπή ή κάνεις ατέλειωτες συζητήσεις. Τώρα η κυρία Δήμαρχος πρέπει, σωστό είναι αυτό που είπε ο κ. Σιμιτζής, να είναι εδώ και ο Περιφερειάρχης και να πούμε σε μια ενωτική μαζική θέση. Βέβαια το Συμβούλιο Επικρατείας δεν νομίζω, κυρία Δήμαρχος, δεν διαφωνεί κανείς, πρέπει να το κάνετε. Αυτό είναι άλλωστε υπηρεσιακό διαδικαστικό θέμα. Να πάμε στο άλλο θέμα και να πούμε τελικά αυτοί κάτω του Υπουργείου Περιβάλλοντος μας κοροϊδεύουν όταν λένε ενέκρινα περιβαλλοντικούς όρους χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ποια τελικά είναι η όδευση. Να δούμε ποια όδευση είναι. Γιατί εγώ ξέρω από το σύμβολο, τώρα άκουσα πάνω από το ζυγός, πάνω από τα βουνά. Άλλος λέει ενδιάμεσα. Να δούμε για ποιους τι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν.